Σε αυτό το επεισόδιο θα φτιάξουμε διάφορα function τα οποία θα απαιτούν κωδικό για να εκτελεστούν. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε δύο οθόνες πέρα από το screen. Την μια οθόνη θα την ονομάσουμε operator, όπου θα έχουμε πρόσβαση σαν au pair με βάση ένα συγκεκριμένο κωδικό, και τη δεύτερη οθόνη θα την ονομάσουμε engineer, όπου θα έχει πιο advanced πληροφορίες και θα έχουμε πρόσβαση με έναν άλλο κωδικό, τον οποίο θα το δώσουμε στους engineers του plant μας. Οπότε, εδώ στο root screen αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε δύο buttons. Θα φτιάξω δύο μεγάλα button και ένα ακόμη τρίτο, όπου εδώ θα έχει πρόσβαση ο operator και στην αντίστοιχη οθόνη, εδώ θα έχει πρόσβαση ο μηχανικός και στην αντίστοιχη οθόνη, και πατώντας αυτό εδώ το button θα αποσυνδέεται ο κάθε χρήστης για να ξαναζητάει κωδικό. Οπότε αντίστοιχα, όταν θα πατάμε την οθόνη του operator, θα πρέπει να μας ανοίγει αυτή εδώ η οθόνη, η οποία θα έχει κάποιες διεργασίες. Τώρα εδώ απλά θα βάλουμε operator screen για τις ανάγκες αυτό εδώ το βίντεο, και αντίστοιχα θα πρέπει να έχει ένα μπουτόν εδώ, το οποίο να μας πάει πίσω στο home. Θα το μεγαλώσω και λίγο αυτό το μπουτόν. Αντίστοιχα, στο engineer την οθόνη θα πρέπει και εδώ να έχει ένα μπουτόν το οποίο να μας πάει στο home, και φυσικά να μας ενημερώνει ότι είμαστε στο engineering screen, άρα ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς θα πατώντας αυτό εδώ το κουμπί θα μας δίνει ένα κωδικό και αντίστοιχα αυτό εδώ. Αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε εδώ στο μενού που λέει User Administration, στη συνέχεια να πάμε εδώ πάνω δεξιά που λέει User Groups, να δημιουργήσουμε δύο groups, το ένα θα είναι το au pair και το άλλο θα είναι το engineer, το βάλω engine. Στη συνέχεια, ο au pair θα δώσουμε και δύο authorizations, το ένα θα είναι το low security, το security authorization και high security. Οπότε η λογική μου είναι να δώσω το low και το high αντίστοιχα, θα τα κάνω copy paste εδώ για το πώς θα εμφανίζονται σαν ονόματα. Ωραία. Η λογική μου λοιπόν είναι η εξής, ότι στον operator θα δώσω το low security, ενώ στον engineer θα δώσω το low security και το high security. Αφού είναι πιο πάνω, η λογική είναι να βλέπει και ό,τι βλέπει ο pair συν τα δικά του, ενώ ο pair να βλέπει μόνο τα δικά του. Εδώ λοιπόν θα δημιουργήσουμε δύο καινούριους χρήστες. Εδώ ουσιαστικά είναι το username που θα έχουμε και εδώ το password, 123, 123. Άρα ο pair θα χρειάζεται username ο pair, ενώ engineer θα χρειάζεται το ens, και αντίστοιχα το password θα είναι 1234, 1234. Και εδώ ο pair θα έχει το group ο pair, ενώ αντίστοιχα engineer θα έχει πρόσβαση, θα έχει το group engineer, το οποίο group engineer, αν θυμάστε, έχει και στο low και στο high security. Άρα έχει πρόσβαση πρακτικά και στα δυο. Πάμε, αφού δώσαμε αυτά τα authorizations, στο root screen να διαλέξουμε το button το οποίο έχει να κάνει με τον operator και να δούμε πώς θα ενεργοποιήσουμε την οθόνη του operator. Άρα θα πατήσουμε την εντολή active screen και στη συνέχεια εδώ θα διαλέξουμε την οθόνη του operator για να τον πετάει κατευθείαν εκεί, και αντίστοιχα εδώ στο properties, στο security, από το authorization θα διαλέξουμε φυσικά το low security, αφού αυτή την πρόσβαση δώσαμε στον au pair. Αντίστοιχα στον engineer εδώ θα διαλέξουμε το high security, καθώς έχει μεγαλύτερη πρόσβαση, και από τα events, από το press, αντίστοιχα θα διαλέξουμε το active screen, όπου εδώ αντίστοιχα θα το πετάει κατευθείαν στο engineer screen. Τέλος, εδώ για το log off θα πρέπει απλά να γράψουμε την εντολή log off, και έτσι δεν απαιτείται κάτι άλλο. Θα απαιτείται, κάθε φορά που θα το πατάμε θα δούμε ότι μας ζητάει κωδικό. Θα πρέπει να πάμε τώρα στην οθόνη του operator και στο home να πατήσουμε active screen και να διαλέξουμε το root screen για να μπορούμε να γυρνάμε στην αρχή οθόνη, και αντίστοιχα στο engineer θα πρέπει και εδώ να πατήσουμε active screen, όπου και εδώ θα διαλέξουμε το root screen για να μας πετάει και εδώ στην αρχή οθόνη. Πάμε να δούμε αν αυτά που φτιάξαμε λειτουργούν για αρχή. Οπότε θα πατήσω το simulation, θα μου ανοίξει εδώ η οθόνη. Αν πατήσω την επιλογή operator θα γράψω au pair και το password είναι 123, και θα δω ότι πλέον μπορώ να μπω μέσα στο operator screen.
Δεν μπορώ όμως να μπω στο engineering screen. Βλέπουμε ότι μας ζητάει κωδικό. Αν πατήσω log off και προσπαθήσω να ξαναμπω είτε στο operator είτε στο engineer, μου ξαναζητάει κωδικό. Εάν πατήσω στο engineer, οπότε εδώ θα βάλω το ends 1, 2, 3, 4. Θα δω ότι μπορώ να μπω στο engineer screen. Αντίστοιχα μπορώ να μπω και στο operator screen. Μπορώ να μπω, δηλαδή έχω πρόσβαση παντού. Και αν πατήσω αντίστοιχα log off, μου ζητάει κωδικό πλέον για να μπω και στα δύο. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο. Αυτό το functionality μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε γενικότερα με οποιοδήποτε elements. Άρα μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε και να δώσουμε προσβάσεις αντίστοιχα σε ό,τι απαιτείται για τον κάθε χρήστη. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Έως το επόμενο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά.